θεωρώ, μια συνέντευξη σε μια κρίσιμη καμπή για την χώρα, σε μια κρίσιμη καμπή για την κυβέρνηση. Είδαμε προημερών τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, προσδιορίσε το πεδίο της αντιπαράθεσης της επόμενης ημέρας. Έχουμε και μια σειρά κινήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και βεβαίως στο πεδίο της εργασίας και όχι μόνο. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χαρίζη, για τα υπόλοιπα 55 με 60 λεπτά της ώρας στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε μπει σιγά σιγά και σε προεκλογική τροχιά. Βουλευτικές εκλογές δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνουν. Φαντάζομαι θα μας απαντήσει και ο Υπουργός Εσωτερικών, θα μας δώσει την πρόβλεψή του, την εκτίμησή του. Έχουμε μπει όμως σε προεκλογική τροχιά, καθώς σε περίπου 100 μέρες έχουμε τις ευρωεκλογές και βεβαίως έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, με ό,τι αυτό σημαίνει. Οι υποψήφοι αρχίζουν σιγά σιγά την προεκλογική τους εκστρατεία. Σήμερα, νωρίτερα, ο Νάσο Ηλιόπουλος στο Δήμο της Αθήνας ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά, σε συνεδρίαση του διαγραμματιακού του κόμματός του, εμφανίστηκε πανέτοιμος για εκλογική αναμέτρηση στις 26 Μαΐου. Βέβαια, είπε πρώτα οι ευρωεκλογές. Αν δεν γίνουν εθνικές εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, σαν να είναι η μάχη των εθνικών εκλογών, η μάχη των ευρωεκλογών. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μαζί μας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα των συντακτών και από το ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Καλησπέρα. Τον ακούτε, τον διαβάζετε. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ο Εμίλιος Περδικάρης, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Ευχαριστώ, Εμίλιο, για την παρουσία σου. Και εγώ, καλησπέρα σε όλους. Θα ελπίζω να κάνουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση, κύριε Υπουργέ, και θα ξεκινήσουμε το ερώτημα το οποίο είναι και το ερώτημα πολλών στελεχών της κυβέρνησης, μελών του κόμματός σας και βεβαίως ψηφοφόρου σας, κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το κλίμα η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το δημοσκοπικό τοπίο, το οποίο είναι άκρως αρνητικό για την κυβέρνηση. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν μια διαφορά αρκετά μεγάλη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία να καταγράφει πρωτιά, σημαντική. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μετρήσεων. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν λίγων ημερών έδωσε το στίγμα της επόμενης περίοδου και ανακοίνωσε και μια σειρά μέτρων τα οποία έρχονται ως συνέχεια των όσων είχε πει στη ΔΕΘ, των μέτρων που ψηφίστηκαν στη Βουλή και βεβαίως μέτρων τα οποία ετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι ικανά να αλλάξουν το πολιτικό περιβάλλον και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για το ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο προς εκλογές? Νομίζω, κύριε Ραβανέ, ότι η πορεία την οποία ακολουθεί η κυβέρνησή μας τους τελευταίους μήνες, ουσιαστικά μετά από την έξοδο από το μνημόνιο της 20 Αυγούστου και η σταδιακή αλλαγωγή, εφαρμογή όλων των μέτρων των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης, ήδη σε σημαντικό βαθμό έχουν αλλάξει αυτό το κλίμα το οποίο περιγράψετε. Γιατί κακά τα ψέματα, και εμείς θέλουμε πάντα να είμαστε με τον κόσμο ειλικρινής, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα τρία χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 2015, ήταν χρόνια στα οποία η κυβέρνησή μας έδωσε πολύ σκληρές μάχες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και χρόνια στα οποία και ο ελληνικός λαός είδε σημαντικά σημάδια βελτίωσης, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε και η πορεία της μνημονιακής περίοδου. Και με αυτήν την έννοια βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει βεβαίως δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι αυτούς τους τελευταίους μήνες, από τον Σεπτέμβρη και μετά, με την σταδιακή εφαρμογή αυτών των μέτρων ελάφρυνσης, άρση των αδικιών της προηγούμενης μνημονιακής περίοδου, το κλίμα σταδιακά αλλάζει και βεβαίως ο πολιτικός σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει και ο οποίος έχει εκφραστεί και δημοσίως και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πολλές φορές, σε σχέση δηλαδή με την ολοκλήρωση της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας αυτής της κυβέρνησης μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, θα μας δώσει την δυνατότητα με την πλήρη εφαρμογή αυτού του σχεδίου να αλλάξουμε και σε πολιτικό επίπεδο το κλίμα. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο, ναι, δεν είναι το τι λέει η Α η δημοσκόπηση η Β, χωρίς βεβαίως να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ναι, έτσι, και την δουλειά η οποία γίνεται, αν και βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς που οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν πάντα την εκλογική συμπεριφορά,
της ενός εκλογικού σώματος. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ το αφήνω αυτό στην άκρη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο απ' όλα, μετά από όλη αυτή τη μεγάλη μνημονιακή περιπέτεια των τελευταίων 8 χρόνων, είναι η ελληνική κοινωνία να βιώσει στην καθημερινότητά της, στην τσέπη της, στην ζωή της, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στον τρόπο με τον οποίο, αν θέλετε, διεξάγεται η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, να βιώσει αυτή την αλλαγή σελίδας μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία υλοποιούνται σταδιακά, σιγά-σιγά, βοηθούν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρείτε ότι περνάει όμως το μήνυμα της κυβέρνησης προς τα κάτω και δεν αφορά μόνο την επικοινωνιακή πολιτική, καθώς βλέπω και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπουργό επικρατείας, συνεχώς περιοδίες, συνεντεύξεις. Δεν το βάζω ως θέμα επικοινωνίας, αλλά ως θέμα να περάσει προς στην κοινωνία μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα, μέσα από στελέχη, όλο αυτό το οποίο ξεδιπλώνεται ως παραγωγή κυβερνητικού έργου. Νομίζω, κύριε Ρουβανίου, ότι είμαστε σε μια φάση, ναι, αν μου επιτρέπετε, που το επικοινωνιακό έπεται. Ναι. Αυτό προσπάθησα να πω και πριν. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο σε αυτήν ακριβώς, ναι, τη συγκυρία, ναι, που βρισκόμαστε, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να πω, αφορά την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Έχει να κάνει λοιπόν με το πώς από εδώ και πέρα η ελληνική κοινωνία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το κρίσιμο, δηλαδή είναι η υλική πραγματικότητα η οποία πρέπει να αλλάξει, και βεβαίως αυτό μετά θα αποτυπωθεί και ήδη αποτυπώνεται, κατά τη γνώμη μου, και στην πολιτική συμπεριφορά. Δεν νομίζω ότι το κλίμα και το πολιτικό κλίμα σήμερα, που μιλάμε Φεβρουάριο του 2019, έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε πριν από ένα, πριν από δύο, πριν από τρία χρόνια. Το ρωτώ αυτό γιατί προφανώς υπάρχει ένα επιχείρημα από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών ότι έχετε ένα εχθρικό επικοινωνιακό περιβάλλον. Και αυτό συντελεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι επιχείρημα, ναι, των κυβερνητικών στελεχών. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ δεν στέκομαι, ναι, σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι τη δουλειά την οποία έχουμε αναλάβει, και είναι μια δουλειά δύσκολη και υπεύθυνη, δηλαδή η υλοποίηση αυτού του προγράμματος το οποίο ξεκινήσαμε να συζητάμε πριν από λίγο. Αυτό είναι το ζητούμενο, και τελικά τα επικοινωνιακά και ο μηντιακός πόλεμος και όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει δυστυχώς και με όρους που ξεφεύγουν, αν θέλετε, και από μερικές φορές, το είδαμε και τις τελευταίες ημέρες, από την συνήθι αντιπολιτευτική. Δεν αναφερόμουν σε αυτό, αλλά συνήθι αντιπολιτευτική πρακτική. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία λοιπόν, και συγγνώμη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία λοιπόν είναι αυτή η αλλαγή στην ίδια την κοινωνία. Και μετά όλα τα άλλα θα πάνε τον δρόμο τους. Αυτές οι αλλαγές πάντως και η υλοποίηση των εξαγγελιών και του προγράμματος, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσει ο κόσμος να τις κατανοήσει και να τις νιώσει, χρειάζεται χρόνος. Άρα να υποθέσουμε ότι ο χρόνος για την κυβέρνηση είναι σύμμαχος και μία πρόωρη προσφυγή στην κάλπη δεν είναι μέσα στους σχεδιασμούς και στις προβλέψεις σας. Νομίζω, κύριε Κουκλουμπέρη, καταρχάς ότι έχετε δίκιο ως προς το ότι η ελληνική κοινωνία, η οποία βίωσε όλες αυτές τις δυσκολίες της κρίσης, της μνημονιακής περίοδου, προφανώς χρειάζεται χρόνο, εγώ θα έλεγα, όχι απλώς για να βιώσει την σημασία αυτών των μέτρων τα οποία λαμβάνονται τώρα, αλλά ακόμα και για να αποδεχτεί ότι τα μέτρα αυτά όντως λαμβάνονται. Εννοώ δηλαδή ότι υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και με αυτήν την έννοια, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση, αλλά εγώ θα το επεκτείνω και συνολικά στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιμετωπίζουν το πολιτικό σύστημα, το γεγονός ότι όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έγιναν τον Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη του 2018, ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης σε σχέση με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σε σχέση με τη μείωση του ένφια, σε σχέση με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων, έτσι, μια σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα, με τελευταίο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από ελάχιστες μέρες, με την επιδότηση ενοικίου και την επιδότηση δανείου, όλα αυτά τα μέτρα πλέον έχουν γίνει, με αυτό το τελευταίο, νόμος του κράτους. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα σε ένα διάστημα 5 μηνών καταφέραμε και υλοποιήσαμε όλες αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, βεβαίως, αν θέλετε, για την τσέπη, την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι το ένα
πολύ κρίσιμο για την δυνατότητα δηλαδή οι πολίτες να βιώσουν αυτή τη βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Είναι όμως κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και για έναν δεύτερο εξίσου κρίσιμο λόγο, την αξιοπιστία που είπα πριν του πολιτικού συστήματος. Το γεγονός ότι μια κυβέρνηση εξαγγέλει κάποια πράγματα και τα κάνει πράξη σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για αυτή τη μεταμνημονιακή περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει. Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να είναι όμως και ένα αντεπιχείρημα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι ολοκληρώσατε, όπως λέτε, όλες αυτές τις εξαγγελίες σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί κάποιος να το διαβάσει και ανάποδα. Ότι η κυβέρνηση κλείνει εκκρεμότητες, ο Πρωθυπουργός κλείνει εκκρεμότητες για να έχει ένα καθαρό πολιτικό πεδίο μπροστά του και να σταθμίσει ανάλογα ενδεχομένως και με τις δημοσκοπήσεις το αν θα προσφύγει στις κάλπες το Μάιο ή όχι. Σωστά. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε. Εγώ νομίζω ότι όμως ίσα ίσα αυτό το κλείσιμο αυτού του κύκλου, αν θέλετε, των μέτρων ελάφρυνσης, που είναι αυταπόδεικτο βεβαίως ότι πλέον υλοποιήθηκαν, το γνωρίζει πλέον η ελληνική κοινωνία ότι γίνανε νόμος του κράτους, έτσι, και το βιώνει σιγά σιγά και στην καθημερινότητά της, μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει ένας νέος κύκλος. Εμείς νομίζω και έτσι αλλιώς οι ανάγκες, αν θέλετε, της κοινωνικής πλειοψηφίας μετά από όλη αυτή την οχταετή κρίση που περάσαμε είναι τόσο μεγάλες, οι οποίες προφανώς και ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι θα αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους με μια σειρά μέτρων, σημαντικών βεβαίως μέτρων, τα οποία όμως υλοποιήθηκαν τους τελευταίους 5-6 μήνες. Νομίζω ότι το ζητούμενο, το στοίχημα και το αιτούμενο από την ίδια την κοινωνία είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Να πάει ακόμα περισσότερο σε βάθος και να αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερες δυσκολίες οικονομικές, θεσμικές που δημιουργήθηκαν. Βάζουμε δηλαδή εμείς το συμπέρασμα, γιατί το κρίσιμο ερώτημα δημοσιογραφικά. Εσάς σας ενδιαφέρει δημοσιογραφικά το πότε θα γίνουν οι εκλογές, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα. Εγώ προφανώς δεν το υποτιμώ και όπως αντιλαμβάνεστε και ως Υπουργός Εσωτερικών, έχω και την ευθύνη να προετοιμάζομαι και για όλα τα ενδεχόμενα. Και το έχετε δηλώσει άλλωστε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, το έχετε δηλώσει με έμφαση ότι είστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Θα έρθω σε αυτό. Αν μου επιτρέπετε, μόνο δώστε μου μισό λεπτό να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε τους Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση την οποία κάνω εγώ προσωπικά, αυτό το οποίο τους απασχολεί περισσότερο από όλα δεν είναι το αν θα γίνουν οι εκλογές σε 2 μήνες ή αν θα γίνουν οι εκλογές σε 6 μήνες ή σε 7 μήνες. Αυτό που τους απασχολεί περισσότερο από όλα είναι το αν θα αυξηθεί ο μισθός τους, το αν το παιδί τους θα βρει δουλειά, το κατά πόσο θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη, αν θέλετε, εικόνα στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Αυτό είναι, νομίζω, το ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία. Άρα, η ίδια η κοινωνία είναι αυτή η οποία πιέζει προς την κατεύθυνση υλοποίησης ακόμα περισσότερων μέτρων όπως αυτά τα οποία λήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είστε ικανοποιημένοι από το πρόσημο που έχει το κοινωνικό η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα? Γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν κρίνεις, υπάρχουν παράπονα. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν, κύριε Ραβάνε. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν μετά από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει η ελληνική κοινωνία. Προφανώς υπάρχουν και είναι, εγώ θα έλεγα, είναι και μια απόδειξη ότι η ελληνική κοινωνία με όλα αυτά τα οποία πέρασε παραμένει ζωντανή και παραμένει διεκδικητική και έτσι πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως νομίζω όμως ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πρόοδος και υπάρχουν κοινωνικά στρώματα τα οποία ήδη έχουν βιώσει αυτή την πρόοδο και σας μιλώ και εκ πείρας από περιπτώσεις οποίες έχω κι εγώ αντιμετωπίσει, το αναγνωρίζουν αυτό. Βλέπουν αυτή την βελτίωση η οποία υπάρχει και βεβαίως επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί θέλω να είμαι σε αυτό πάρα πολύ σαφής. Η βελτίωση αυτή και αυτή η πορεία δεν πρέπει να ανακοπεί, πρέπει να συνεχιστεί. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ο Πούλους. Μήπως λοιπόν πετύχατε όλα αυτά που λέτε, βγάλατε τη χώρα από τα μνημόνια, βγάλατε τη χώρα από την μέγκυνη των μνημονίων μετά από 8 χρόνια, 10 χρόνια κρίσης, 8 χρόνια μνημόνια. Ναι. Κάνετε αυτά που κάνετε, όπως λέτε, τα θετικά μέτρα, προχωράνε όλα αυτά, εφαρμόζονται, ψηφίζονται, εφαρμόζονται, υλοποιούνται και ετοιμάζεται και άλλα. Μήπως λοιπόν όμως φτάσουμε σε ένα σημείο να έχετε κερδίσει αυτό που λέτε τη μάχη με τα μνημόνια και να χάσετε τη μάχη των εκλογών? Σας έχει περάσει από το μυαλό αυτό? Γιατί έχει και ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι πετυχαίνονται μεγάλοι στόχοι. Να. Και στο παρελθόν μπορώ να σας πω αμέτρητα παραδείγματα και στην ώρα, την ώρα της κρίσης, δηλαδή μπροστά στην κάλπη, ξέρετε, να έχουν ιτηθεί κόμματα. Έχει ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Εγώ θα σας απαντήσω ως εξής. Κατά τη γνώμη μου, το ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να υλοποιήσει όλα αυτά τα μέτρα. Και αυτά τα οποία
ήδη έχουν ψηφιστεί, γιατί βεβαίως η ψήφιση στη Βουλή είναι ένα πράγμα. Η υλοποίηση είναι ένα δεύτερο. Έτσι. Άρα δηλαδή εκεί πρέπει. Και πιο σημαντικό. Και πιο σημαντικό προφανώς. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και με νέα μέτρα ελάφρυνσης στο επόμενο διάστημα. Και παράλληλα, και αυτό είναι κρίσιμο, μιας και επιμένεται στο θέμα των εκλογών και του, του πώς θα πάνε οι εκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ, το να περιγράψει την επόμενη μέρα. Θα είναι η επόμενη μέρα για την ελληνική κοινωνία, μετά τις εκλογές δηλαδή του Οκτωβρίου του 2019, θα είναι η επόμενη μέρα καλύτερη. Θα συνεχιστεί μια προσπάθεια βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών, άμβλησης των ανισοτήτων, ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων οι οποίες πλήγησαν από την κρίση. Ή θα επιστρέψουμε στα παλιά σε καταστάσεις οι οποίες πλήγωσαν την ελληνική κοινωνία, μας οδήγησαν στην κρίση και τελικά μας έφεραν στα διέξοδα τα οποία περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν έχει, αν θέλετε, υποχρέωση να κάνει η κυβέρνησή μας. Και μιας και μιλάμε για εκλογές στο κόμμα μας, στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Θα περιγράψουμε δηλαδή προς την ελληνική κοινωνία πώς αυτή η πορεία η οποία έχει ξεκινήσει δεν θα ανακοπεί, αλλά ίσα ίσα θα ενταθεί το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, δεν είμαστε στο 2019. Στο 2019, λίγους μήνες μετά την έξοδο δηλαδή από τα μνημόνια, είναι μια, θα έλεγα, κρίσιμη ιστορική συγκυρία για την ελληνική κοινωνία. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Νέα Δημοκρατία, για τις πολιτικές δυνάμεις μόνο. Για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πολύ κρίσιμες οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν σε σχέση με το μέλλον αυτής της χώρας. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έχουμε πει, αλλά και θα περιγράψουμε τα επόμενα βήματα, θα μας δώσει και τη δυνατότητα να αποκτήσουμε και πάλι το πολιτικό μέλλον. Ουσιαστικά το δίλημα των εκλογών ποιο θα είναι? Και αν έχουν την ίδια βαρύτητα οι κάλπες. Γιατί τώρα ουσιαστικά από αυτά που λέτε αποσυνδέεται το χρόνο το διεξαγωγής των εθνικών εκλογών από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Θα σας πω. Γιατί μιλήσατε για εξάντληση τετραετίας. Βεβαίως. Θα σας πω. Καταρχάς, το δίλημα, φαντάζομαι αναφέρεστε στο δίλημα των εθνικών εκλογών. Των εθνικών εκλογών, το βασικό. Λοιπόν, για μένα το δίλημα των εθνικών εκλογών είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ναι. Έχει ήδη τεθεί και με το πέρασμα του χρόνου γίνεται και κατανοητό και από την ελληνική κοινωνία, νομίζω, όλο και περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο, εφόσον το κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει για την βελτίωση της κατάστασης στη χώρα μετά από όλα τα χρόνια του μνημονίου, για την άρση των αδικιών, για μια αναπτυξιακή προοπτική η οποία θα είναι δίκαιη και βιώσιμη, ή θα επιστρέψουμε στα παλιά, ή θα επιστρέψουμε σε πολιτικές, αλλά επιτρέψτε μου να πω και σε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο μας έφερε στην κρίση πριν από 8-9 χρόνια. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το σαφές κεντρικό δίλημα για τις εθνικές εκλογές και νομίζω ότι σε αυτό θα κληθεί να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός σε λίγους μήνες. Από εκεί και πέρα βεβαίως, επειδή αναφερθήκατε και στις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, πράγματι και κατά τη γνώμη μου το έχουμε πει και δημοσίως, είναι απολύτως σαφές ότι ειδικά φέτος, ειδικά το 2019, οι ευρωεκλογές είναι μια εκλογική μάχη η οποία σε καμία περίπτωση, για εμάς τουλάχιστον, δεν πρέπει να ειδωθεί με όρους, αν θέλετε, παράπλευρης εκλογικής αναμέτρησης, η οποία δεν έχει τη σημασία της. Θεωρώ ότι είναι μια αυτοτελής κεντρική πολιτική μάχη. Είναι, θα έλεγα μάλιστα, και μια μάχη εξόχως ιδεολογική, αυτή την οποία έχουμε να δώσουμε για τις ευρωεκλογές του 2019. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε το φάντασμα της ακροδεξιάς και του φασισμού σε πολλές χώρες να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη με άλλες δυνάμεις βεβαίως στην Ευρώπη, δυνάμεις αριστερές, δυνάμεις οικολογικές, δυνάμεις προοδευτικές, δυνάμεις δημοκρατικές, απέναντι σε αυτό το πολύ επικίνδυνο, σε αυτή την πολύ επικίνδυνη εξέλιξη η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Υπάρχουν αρκετοί όμως οι οποίοι, και ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα το είπε, υπογραμμίζονται στο μήνυμα του οικονομικού του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, λιγότεροι φόροι, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρείτε λοιπόν ότι πάμε σε σύγκρουση δύο διαφορετικών σχολών σκέψης, αντιλήψεων για την επόμενη μέρα και σε ποια κατεύθυνση? Εγώ νομίζω, γιατί ακούγοντας κάποιους λιγότερους φόρους, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει. Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες καλύτερες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι και αιχμή προς την κυβέρνηση. Ότι ακριβώς έχει ψηλά τη φορολογία, ότι δεν φέρνει επενδύσεις. Και μια σειρά από πράγματα τα οποία σα καταλογίζει. Έχει προχωρήσει σε μια αντίστοιχη πολιτική αυτά τα χρόνια σε μείωση φόρων. Εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θεωρώ κακό, δεν θα το θεωρούσα δυσάρεστη εξέλιξη.
το να υπάρξει μια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Ναι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα την προσπάθεια από τη μεριά κυρίως αξιωματικής αντιπολίτευσης να τεθεί μια ατζέντα η οποία δεν βάζει αυτά τα ζητήματα στο επίκεντρο. Εγώ αντιθέτως θα έλεγα ότι θα ήταν ευχής έργων για το πολιτικό σύστημα και για την ελληνική κοινωνία να ανοίξει επιτέλους με σοβαρούς όρους αυτή η συζήτηση. Γιατί μιλάμε για πλεονανάσματα τα οποία πρέπει να μειωθούν και παράλληλα λέει η αξιωματική αντιπολίτευση λέει και μείωση των φόρων, ναι. Συνολικά της φορολογίας. Έτσι. Μιλάμε για η δημόσια διοίκηση και για το τι δημόσιο θέλουμε την επόμενη μέρα. Θέλουμε αυτό το οποίο πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, το ένα προς ένας προσλήψεις αποχωρήσεις. Θέλουμε προσλήψεις εκεί που χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό σε βασικές λειτουργίες του δημοσίου, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η αυτοδιοίκηση. Ή θέλουμε επαναφορά του 1:5, το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Να συζητήσουμε για το ασφαλιστικό. Συμφωνούμε ότι η μεταρρύθμιση την οποία ξεκίνησε η κυβέρνησή μας το 2016 και η οποία ήδη αποδίδει καρπούς, πρέπει να συνεχιστεί ή πρέπει να πάμε σε άλλα μοντέλα όπως έχουμε ακούσει τώρα τελευταία. Αυτή είναι μια συζήτηση πραγματικά η οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Και εκεί πρέπει να τοποθετηθούν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις στο επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε όμως να δείτε εδώ τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος και όντας ακόμα μέσα στο μνημόνιο, πήρε κατά τη γνώμη μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία δεν έχει τύχει, αν θέλετε, και τη δημόσια. Ενδεχομένως ευθυνόμαστε κι εμείς αυτό. Έτσι. Δεν ρίχνω την ευθύνη πάντα, μην ρίχνουμε πάντα την ευθύνη στα μίντια. Τη δημόσια προβολή αλλά και τη συζήτηση γύρω από αυτή. Αναφέρομαι στην προσπάθεια την οποία κάναμε για την εκπόνηση μια αναπτυξιακή στρατηγική. Να περιγράψουμε δηλαδή στην ελληνική κοινωνία. 13 περιφερειακά συνέδρια. Μετά τα 13 περιφερειακά συνέδρια, υπήρξε μια δουλειά η οποία έγινε μέσα στην κυβέρνηση. Και εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους επόμενους 3-4 μήνες, αφορά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι δημόσιο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να το διαβάσει και να το συμβουλευτεί, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά έγινε μια προσπάθεια η οποία δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό, ότι η κυβέρνηση με ανοιχτά χαρτιά λέει ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν, ζητήματα τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει, για παράδειγμα, μεταρρυθμίσεις στη χωροταξία, μεταρρυθμίσεις στα ζητήματα της ενέργειας, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, βεβαίως στο κομμάτι της εργασίας που για μας είναι κεντρικό, είναι κομβικό, οι προσπάθειες οι οποίες κάνουμε για να έρθουν και στα δικά μου τα χωράφια λίγο στην αυτοδιοίκηση, με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος αλλά και με τα προγράμματα χρηματοδότησης, όλα αυτά περιγράφονται στην συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική, την οποία έχουμε καταθέσει δημοσίως. Και θα περίμενα και περιμένω και ελπίζω ότι στον δρόμο και προς εκλογές θα γίνει μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τα άλλα κόμματα θα περιγράψουν αντιστοίχως το δικό του σχέδιο. Γιατί αυτή τη στιγμή ακούμε πράγματα τα οποία δεν συγκροτούν ένα ενιαίο σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνοντας σε εκλογές θα πρέπει να συζητάμε για αυτά, για τις προτάσεις των κομμάτων, για το προγραμματικό πλαίσιο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα κόμματα και όχι ενδεχομένως για σκάνδαλοι, για σκοτεινές υποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Ραβανέ, αυτό θα έπρεπε να είναι. Μια φορά αυτονόητο, ναι, για μια οποιαδήποτε, αν θέλετε, δημοκρατία, οποιαδήποτε χώρα η οποία έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα έπρεπε όμως να είναι 10 φορές πιο αυτονόητο για την Ελλάδα του 2019, μετά από όλη αυτή την κρίση, μετά από όλα αυτά τα οποία υποστήκαμε, με την χώρα να φτάνει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μετά λοιπόν από όλη αυτή την περιπέτεια, το πώς πάμε στην επόμενη μέρα, το πώς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα μας καναφέρει στα παλιά, το πώς αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές ανισότητες και δίνουμε στην κοινωνική πλειοψηφία, δίνουμε στους χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη τύχη, τη δυνατότητα να δουλέψουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί την επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας. Ακούγεται αυτονόητο, κύριε Υπουργέ, πάντως και εξειδανικευμένο ότι έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά κακά τα ψέματα δεν θα είναι έτσι. Γι' αυτό μίλησε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και δεν είναι. Ναι. Πιστεύετε ότι από τη δική σας την πλευρά δεν συντηρείται ένα τέτοιο κλίμα πολιτικό? Δηλαδή δεν μπορεί μόνο η Νέα Δημοκρατία να παίζει αυτό το παιχνίδι όπως την κατηγορείτε. Δεν μπαίνετε σε μια αντιπαράθεση δικαστική, γιατί θεωρείτε ότι και σας βολεύει. Συσπυρώνετε τα δικά σας ακροατήρια και έτσι ενδεχομένως θα έχετε εκλογικά ωφέλη όταν έρθει ο ρωτός. Και εμείς έρχεται θέσεις ο Κελπνών, ο Βάρτης. Ακριβώς αυτό, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κιόλας για να διευκολύνω και τη συζήτηση. Εάν ανοίξουν αυτά τα ζητήματα που οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δεν θα μπείτε ως κυβέρνηση στη λογική της αντιπαράθεσης ακριβώς για αυτά τα ζητήματα?
Δεν φαντάζομαι ότι θα μείνει απ' έξω. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με αυτά τα θέματα. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα πρέπει η κυβέρνηση και οι υπουργοί της κυβέρνησης και τα στελέχη της κυβέρνησης να πέφτουν στην παγίδα την οποία πολλές φορές στείνει ο πολιτικός αντίπαλος και να εγκλωβίζονται σε μια ατζέντα η οποία δεν είναι αυτή η ατζέντα την οποία εμείς θέλουμε να προωθήσουμε και να συζητήσουμε με την ελληνική κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει πολλά. Έχει πετύχει πολλά στην οικονομία. Έχει πετύχει πολλά κατά την κρίση μου και την γνώμη μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε με την ελληνική κοινωνία. Στα ζητήματα των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Με πιο πρόσφατο βεβαίως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα. Αυτή είναι η ατζέντα την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή τέθηκε και από όλους σας μάλλον το ζήτημα των σκανδάλων και των υποθέσεων οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εκτιμώ και νομίζω ότι μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε για την ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ κρίσιμο να δοθούν απαντήσεις. Να χυθεί φως σε υποθέσεις οι οποίες πλήγωσαν τα προηγούμενα χρόνια την ελληνική κοινωνία και ζημίωσαν με πολλά δισεκατομμύρια τα δημόσια ταμεία. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, που βεβαίως και αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος της λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, έτσι. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς πάμε παρακάτω. Δηλαδή, συνδέεται και με την άλλη συζήτηση. Μαγισσών, αυτό είναι. Θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα θεσμικό πλαίσιο και εκείνες δικλείδες ασφαλείας που δεν θα επιτρέψουν στο μέλλον να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, κρίσιμο και εντάσσεται, νομίζω, πάρα πολύ, με πολύ λογικό τρόπο, στη συζήτηση στην οποία λέμε ότι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα για την επόμενη μέρα της ελληνικής πολιτικής ζωής και της ελληνικής κοινωνίας. Πάντως, αν επιβεβαιωθούν αυτά που κυκλοφορούν ως φήμες, ακόμα και για διώξεις κατά πολιτικών σας αντιπάλων, φαντάζομαι ότι αυτό δεν συνάδει με το κλίμα το οποίο μας περιγράψετε νωρίτερα. Εγώ νομίζω, αν μου επιτρέπετε κύριε Περδικάρη, ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Εγώ τοποθετούμε και πρέπει να τοποθετούμαστε πολιτικά στα ζητήματα. Από εκεί και πέρα η δικαστική διερεύνηση είναι ένα άλλο θέμα. Το ποιους αφορά ή δεν αφορά θα το κρίνει η δικαιοσύνη, όχι εγώ. Δεν είναι η δικιά μου δουλειά να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ πολιτικές εκτιμήσεις μπορώ να κάνω για αυτά τα ζητήματα και σας λέω λοιπόν ότι εκτιμώ πολιτικά ότι για την ελληνική κοινωνία είναι κρίσιμο να αποδοθούν ευθύνες για αυτά τα οποία έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να αποδοθούν ευθύνες λοιπόν για το παρελθόν, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα στο μέλλον. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία για να μπορέσει, αν θέλετε, να αποκαθαρθεί και από όλες αυτές τις αμαρτίες του παρελθόντος και να προχωρήσει μπροστά, αν θέλετε, με ένα καθαρό δρόμο για το μέλλον. Είναι πολύ κρίσιμο αυτή την έννοια να γίνει αυτό. Το από εκεί και πέρα, το ποιος αφορά αυτό, ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Λέω όμως ότι πολιτικά είναι σημαντικό να διαλευκανθούν αυτές οι υποθέσεις και είναι σημαντικό, και μιας και μιλάμε για το πολιτικό σύστημα, είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό σύστημα να δημιουργήσει εκείνες τις θεσμικές δικλείδες που δεν θα επιτρέψουν επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον. Η διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων δεν νομίζω να αντιλέγει κανείς ότι είναι ο στόχος. Αυτό το οποίο νομίζω συζητάμε αυτή την ώρα είναι το κατά πόσο τα κόμματα τοποθετούνται επί της διερεύνησης διαφόρων σκανδάλων ανάλογα με το πώς βολεύει κάθε φορά. Αν δηλαδή βλέπονται δικά τους στελέχη. Νομίζω ότι τα κόμματα οφείλουν να αφήσουν την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη και αν έχετε δει και τις πρόσφατες τοποθετήσεις και του Υπουργού Δικαιοσύνης κινούνται ακριβώς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Θα προχωρήσουν οι υποθέσεις αυτές απρόσκοπτα από την ελληνική δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο. Οι θεσμικές παρεμβάσεις, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο, οι δικλείδες ασφαλείας, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη θα βρει αυτά που πρέπει για τις υποθέσεις του παρελθόντος. Επειδή είπατε 3-4 φορές για δικλείδες ασφαλείας και για κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα για να μην έχουμε... Ναι, κύριε Ραβάνη, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν υποκριτικό να κάνουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα σκάνδαλα
Και εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Χωρίς ταυτόχρονα να μπούμε και στη συζήτηση για το πώς αλλάζουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο επέτρεψε όλο αυτό. Το γεγονός, για παράδειγμα, και αυτό που λέω, δεν είναι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Μεγάλη συζήτηση είναι το πολιτικό χρήμα πηγή. Ναι. Δεν είναι. Μεγάλη συζήτηση είναι ο νόμος περιευθύνησης υπουργών. Ο νόμος περιευθύνησης υπουργών προφανώς καλώς άλλαξε. Και δεν μιλάμε θεωρητικά λοιπόν. Είδατε ότι στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε αυτό που ήδη ψηφίστηκε, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Δηλαδή, η δεύτερη είναι στην Βουλή. Στις 14 Μαρτίου θα γίνει και η δεύτερη ψηφοφορία της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου για να πάει μετά στην αναθεωρητική Βουλή. Είδατε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πήρε επιτέλους την πρωτοβουλία να αντιμετωπίσει αυτό το περίφημο άρθρο 86. Αυτό να το αλλάξει, ακριβώς γιατί συνδέεται με όλες αυτές τις υποθέσεις και με το πώς αυτές οι υποθέσεις οδήγησαν στο παρελθόν αν θέλετε, στην μη διαλεύκανση των ευθυνών πολιτικών προσώπων. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή λέμε τώρα για τις υποθέσεις Κρυμνών, Νοβάρτης, όλα αυτά τα οποία ρίχνουν σκιά πάνω από το δημόσιο βίο. Το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες μέρες συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση σηκώνει πάρα πολύ ψηλά το θέμα του Παύλου Πολάκη, τον επιρροτή Υπουργού Υγείας. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Αυτή η ιστορία πλήττει την κυβέρνηση, της δημιουργεί πρόβλημα. Και από πλευράς ουσίας, αλλά και γενικώς ο τρόπος που χειρίζεται και ο ίδιος ο Υπουργός την υπόθεση. Ως προς την ουσία, κύριε Ραβανέ, νομίζω ότι απάντησε η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος με ανακοίνωση της, χαρακτηρίζοντας σύνομο το δάνειο το οποίο έλαβε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα, το θέμα πια ξέφυγε από τα όρια του δανείου και ξέφυγε λόγω των χειρισμών του κυρίου Πολάκη. Έγινε ένα πολιτικό ζήτημα, η παρέμβαση την οποία έκανε στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Καταλήξαμε δηλαδή με ευθύνη του κυρίου Πολάκη να συζητάμε για αυτό το πράγμα και νομίζω ότι αυτό. Θα επαναλάβω, γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, δεν είναι ικανοποιημένη όλη στην κυβέρνηση. Θα επαναλάβω λοιπόν, κύριε Περιδικάρη, ότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όλοι να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ατζέντα την οποία έχει η κυβέρνηση είναι η ατζέντα της οικονομίας, είναι η ατζέντα των μέτρων κοινωνικής ελάφρυνσης. Σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να σας πω και κάτι. Ο Παύλος Πολάκης έχει διατελέσει πλέον υπουργός στο Υπουργείο Υγείας, αναπληρωτής υπουργός Υγείας για περισσότερα από 3,5 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα έπρεπε να συζητάμε είναι ποιο είναι το έργο το οποίο παρήγαγε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο Υπουργός ο Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής Υπουργός ο Παύλος Πολάκης. Αν αυτό το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συστήματος υγείας μετά από όλη αυτή την κρίση την οποία περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αν υπάρχει πράγματι βελτίωση, όπως εγώ εκτιμώ και νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου μας ακούει, ότι πράγματι υπάρχει βελτίωση στα νοσοκομεία, ότι έγιναν προσλήψεις, ότι προχώρησαν πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως είναι για την πρωτοβάθμια υγεία, οι τοπικές μονάδες υγείας. Αυτά θα πρέπει να συζητάμε και να τοποθετηθούμε επί των πολιτικών δηλαδή που ακολούθησε η ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου και όχι να αναλωνόμαστε σε μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι είναι άνευ περιεχομένου και τελικά δεν απαντάει, επαναλαμβάνω και πάλι, στις βασικές αγωνίες που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Καμιά φορά πάντως, ξέρετε, οι λαβές δίνονται και από τον ίδιο τον κύριο Πολάκη. Έστω και αν λάβουμε υπόψη ότι η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας του είναι προφανώς η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός. Νομίζω όμως ότι ήμουν πάρα πολύ σαφής στο ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, θα σας πάω λίγο στο θέμα των περιφερειακών αυτοδιοικητικών εκλογών. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι στόχος είναι καμία περιφέρεια στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο το δυνατόν περισσότερες και γιατί όχι ακόμα και οι 13 στη Νέα Δημοκρατία. Μας διευκολύνει ο κ. Μητσοτάκη που λέει πάντως. Όταν θέτει τόσο ψηλά τον πύχη για το κόμμα του. Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει εμείς να το θεωρήσουμε σε επιτυχία. Ο πύχης λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι? Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Τώρα έχουμε ήδη δει το σύνολο των υποψηφίων, σχηματίζονται τα ψηφοδέλτια. Κύριε Ραβανέ, θα σας πω το εξής. Και επιτρέψτε μου τώρα Και πάντα το βράδυ των εκλογών, ξέρετε, είναι και το χρώμα θα έχει. Το πώς θα χρωματιστεί ο χάρτης. Αφού δεν θα πάμε λοιπόν σε εθνικές εκλογές, θα έχουμε. Πέρα όμως από το πώς θα χρωματιστεί ο χάρτης, που προφανώς δεν το υποτιμώ, έτσι, έχει την πολιτική του σημασία. Ειδικά για τις περιφέρειες, για τους μεγάλους δήμους που δίνουν και το πολιτικό στίγμα της αναμέτρησης αυτοδιοικητικές εκλογές. Πέρα όμως από αυτό, εγώ θα σας πω το εξής και αντλώντας από την εμπειρία αυτά τα 4 χρόνια και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά βεβαίως και τώρα ακόμα περισσότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αυτοδιοίκηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο
στο οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε, ενώ πριν το 2015, τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε. Αυτό το είδαμε και μπροστά μας. Ήταν και μικρότερο κόμμα. Βεβαίως. Νομίζω ότι τώρα, το 2019, πρέπει να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε για πολύ καλύτερα αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχοντας βεβαίως πάντα επίγνωση ότι επειδή ακριβώς μιλάμε για μια κοινωνική αλλά και εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών, μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πάει στις κάλπες από το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι, αυτό όχι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Άρα είναι και το πώς θα συμπεριφερθούν εκλογικά τον Μάιο του 2019 δεν μπορεί να θεωρείται τόσο δεδομένο μετά από όλη αυτή τη μακρά περίοδο απουσίας εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά πέρα από αυτό, σεβόμενοι βεβαίως και την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών εκλογών που δεν ταυτίζονται πάντα απολύτως με το πολιτικό σύστημα και βεβαίως εδώ η πρωτοβουλία την οποία πήρε η κυβέρνηση, η κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Εσωτερικών για την καθιέρωση της απλής αναλογικής ενισχύει περισσότερο αυτό το οποίο λέω, δηλαδή την δυνατότητα να εκφραστούν τοπικές δυνάμεις, κοινωνικές δυνάμεις στο τοπικό επίπεδο, οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν δυνατότητα έκφρασης. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Μέσα όμως σε όλο αυτό το πλαίσιο παραμένει πολύ κεντρικός στόχος για μας να ενισχύσουμε την παρουσία δυνάμεων αριστερών, προοδευτικών, οικολογικών στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι τα σχήματα. Με συνεργασίες, με. Ήδη νομίζω ότι αυτό γίνεται πράξη με σχήματα τα οποία προσπαθούν να υπερβούν, αν θέλετε, κομματικά στεγανά και περιχαρακώσεις και δίνουν τη δυνατότητα και σε κινήσεις πολιτών, σε συλλογικότητες, σε μεμονωμένους πολίτες να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια πάντως, η οποία δεν έχει τα στενά κομματικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος. Κρύβεστε στην πραγματικότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται πίσω από στελέχη άλλων κομμάτων που είχαν δεσμούς και ρίζες με τις τοπικές κοινωνίες προκειμένου την βραδιά των εκλογών να φανεί ότι δεν είναι μεγάλη ήττα ενδεχομένως στις περιφέρειες. Αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή για τις 13 περιφέρειες. Ότι μέσα από τις συνεργασίες δηλαδή καταρχάς, με άλλους χώρους. Καταρχάς, συγκεκριμένα ότι κρύβεστε πίσω από ψηφίους του κοινάλλου. Το ναι. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε. Θα απαντήσω αυτό, αλλά καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο στόχος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2019 δεν είναι να περιορίσουμε την ήττα όπως είπατε. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα σε περιφέρειες, δήμους. Περισσότερες από το 2014. Πολύ περισσότερες από το 2014. Πολύ περισσότερες από το 2014 και νομίζω ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο μεγάλων δήμων, αλλά και συνολικά στον αριθμό των δήμων σε όλη τη χώρα, να έχουμε ένα εξόχως θετικότερο αποτέλεσμα από αυτό που είχαμε το 2014. Όμως, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα σε αυτό που είπε ο κύριος Κουκλουμπέρης. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέμε ότι. Και όχι, λέμε, γίνεται πράξη. Στο κεντρικό πολιτικό σύστημα βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται τεκτονικές αλλαγές, έτσι, με μετατοπίσεις του πολιτικού εκκρεμούς, με κινήσεις οι οποίες μέχρι πριν από λίγο διάστημα θα φάνταζαν αδιανόητες, με την δυνατότητα η οποία ανοίγεται σε περισσότερους προοδευτικούς πολίτες να συνεργαστούν και να συμπλέψουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση και βεβαίως η Συμφωνία των Πρεσπόνων έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις διεργασίες. Αλίμονο αν αυτό δεν είχε την αντανάκλασή του και στο τοπικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο που εκεί βεβαίως οι συνεργασίες, η δυνατότητα σύνθεσης και δημιουργίας σχημάτων τα οποία υπερβαίνουν τα όρια ενός κομματικού φορέα είναι ακόμα πιο αναγκαίες και έτσι αλλιώς εμείς έχουμε και μια παράδοση σε αυτό. Το κάναμε και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και κάποιες από αυτές τις φορές, όχι πάντα, αλλά κάποιες από αυτές τις φορές το κάναμε και πετυχημένα. Αλίμονο άμα δεν το κάνουμε τώρα, σε αυτή τη συγκυρία που αλλάζει συνολικά ο χάρτης του πολιτικού συστήματος. Οι τρεις μεγάλοι δήμοι είναι χαμένη υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα πήγε στην παρουσίαση του κ. Ηλιόπουλου, ήταν επίσημη εκδήλωση για την υποψηφιότητά του στα Πετράλωνα και μάλιστα στο τέλος είπε, επικαλέστηκε μια συνομιλία με έναν φίλο του που δεν τον ήξερε τον κ. Ηλιόπουλο, δεν τον ξέρω, αλλά κάτι μου θυμίζει.
τον καθηγητή, τον Casa de Papel. Είναι μια ισπανική σειρά που έχει σημειώσει παγκόσμια επιτυχία. Και του λέω, και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, να δει ότι θα την άξει την μπάνκα στον αέρα, θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Θεωρείτε λοιπόν θα την άξει την μπάνκα στον αέρα ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Μπελαβίλας και η κυρία Νοτοπούλου. Ότι είναι τρεις υποψηφιότητες στους τρεις μεγαλύτερους δήμους χώρας. Τρεις υποψηφιότητες φρέσκες, τρεις υποψηφιότητες δυναμικές, τρεις υποψηφιότητες οι οποίες κυρίως αυτό είναι το σημαντικό, έχουν κάτι να πούν και να δώσουν στις μεγάλες αυτές πόλεις. Αυτό είναι το κρίσιμο και γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι θα έχουν και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και ότι οι πολίτες, οι δημότες αυτών των τριών δήμων θα εκτιμήσουν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι το πρώτο, είναι ουσιαστικά η πρώτη πολιτική άσκηση για τη συγκρότηση του προοδευτικού, του λεγόμενου προοδευτικού μετώπου. Γιατί βλέπουμε μια σειρά από διεργασίες. Δεν θα έλεγα ότι είναι η πρώτη. Εκδηλώσεις πολλές. Όλοι ομνύουν στην ανάγκη να συγκροτηθεί ένα προοδευτικό μέτωπο. Βλέπουμε την ίδια στιγμή το Κινάλ να αντιδρά, να κινείται διαφορετικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Ρωμανέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα κόμμα της ρουσπαστικής αριστεράς. Ναι, γιατί που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να μετατοπιστείτε γι' αυτό, στη σοσιαλδημοκρατία. Βέβαια, το σοσιαλδημοκρατία δεν είναι... Γιατί το παρουσιάζουμε ως κάτι το οποίο είναι... Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εμείς πολύ, συμμετέχουμε πολύ σε ένα ευρωπαϊκό... Ενώ έχει δύο φάσεις. Θα σας πω. Επειδή συμμετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά είχαμε και το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας εξελίξεις, οποίες αναφερθήκαμε πριν, δεν μπορούμε προφανώς όλες αυτές τις εξελίξεις να παραμείνουμε αδρανείς. Και νομίζω θα ήταν ιστορικό ατόπιμα πρώτου μεγέθους αν κάναμε κάτι τέτοιο και περιχαρακωνόμασταν στα του οίκου μας. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, βλέπουμε να συναντιούνται δυνάμεις από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, από την αριστερά, από την οικολογία, από τη σοσιαλδημοκρατία, δυνάμεις οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι ο κίνδυνος της ακροδεξιάς και του να αποτελέσει η ακροδεξιά την μόνη εναλλακτική απέναντι στην μονολυθικότητα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου είναι όχι απλώς υπαρκτός, αλλά είναι ορατός, το βλέπουμε τα μάτια μας να έρχεται. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον κίνδυνο χτίζονται αυτές οι αναγκαίες συμμαχίες, το μέτωπο όπως το χαρακτηρίσατε εσείς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό άλλωστε, όπως είπαμε και πριν, και οι ευρωεκλογές αυτές έχουν και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και σημασία και αξία από ό,τι οποιασδήποτε άλλες στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας. Με την αξιωματική αντιπολίτευση, δυστυχώς θα πω εγώ, και αυτό έγινε πάρα πολύ εμφανές με την υπόθεση του Μακεδονικού, να διολυσθένει σε θέσεις και πολιτικές οι οποίες παίρνουν, θα έλεγα, με πολλές περιπτώσεις διαζύγιο με το φιλελεύθερο παρελθόν της παράταξής τους. Με αυτή την έννοια Έχει οροπήσει την ακροδεξιά. Έχει οροπήσει την ακροδεξιά, είναι σαφές κατά τη γνώμη μου αυτό. Με αυτή την έννοια δημιουργείται ένα μεγάλο πολιτικός χώρος και οφείλουν οι δυνάμεις της αριστεράς, οι δυνάμεις προόδου, να μιλήσουν με τους δημοκρατικούς πολίτες, να μιλήσουν με τους ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται από αυτή την εξέλιξη και να δημιουργήσουν μια νέα προοδευτική πλειοψηφία. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, διατηρώντας ο καθένας την διακριτότητα της πολιτικής του παρέμβασης. Δεν θα ενσωματωθούν όσοι τέλος πάντων συνομιλούν και συμφωνήσουν. Όχι βέβαια. Μου επιτρέπετε βέβαια, μπορούμε να το κρατήσουμε το ερώτημα για να πάμε σε ένα διαφορετικό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούγονται διάφορα ενδιαφέρον. Για ψηφοδέλτια. Δημήτρη, κράτησε το ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα έχει να κάνει με τις διεργασίες και το πώς θα αποτυπωθούν στην πράξη. Δηλαδή, ακούμε διάφορα για ψηφοδέλτια και για τον ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως να έχει στο ψηφοδέλτιό του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικές δυνάμεις, ακόμη μέχρι και για νέο κόμμα ακούσαμε. ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμπαράταξη. Ή προοδευτική συμπαράταξη. Πώς θα γίνει πράξη. Εντάξει, προφανώς και εγώ διαβάζω και όλα τα διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι πολιτικά μιλώντας είναι κρίσιμο να πούμε το εξής. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο στόχος η ομογενοποίηση ενός χώρου ευρύτατου με πολύ διαφορετικές καταβολές αλλά ενδεχομένως και με διαφορές σε ζητήματα, σε επιμέρους ζητήματα. Είναι ο στόχος, μπορεί να βρεθεί όμως. Αυτό λοιπόν που είναι το ζητούμενο είναι όλες αυτές οι δυνάμεις, με πυρήνα βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που είναι μεγάλη δύναμη του προοδευτικού χώρου, να μπορέσουν να συνεννοηθούν σε κάποια βασικά πράγματα. Αυτό έγινε εν μέρη
στο ζήτημα το μακεδονικό προσφάτως. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα πάρει ακόμα πιο έντονα χαρακτηριστικά αυτή η προσπάθεια. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, και αυτό είναι για μας πάρα πολύ κρίσιμο, χωρίς να διαταράσετε η διακριτότητα κάθε πολιτικής δύναμης καταχύνησης. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ο... Αυτά ξέρετε πλήγωσαν κιόλας. Την αριστερά και πλήγωσαν και τον προοδευτικό χώρο. Και υπήρχαν και συμπεριφορές ηγεμονικές στη δεκαετία του 80 και του 90. Στο 2019, μια αντιστροφή όμως. Στο 2019 οι ηγεμονισμοί δεν χωράνε. Αυτό είναι ο κίνδυνος τώρα. Να μπει σε μια τέτοια συζήτηση με αυτούς. Από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να μπει σε μια τέτοια συζήτηση με αυτούς τους όρους. Ίσα ίσα εγώ θα σας έλεγα και το εξής. Ότι είναι τόσο σύνθετη η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και τόσο δύσκολα τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να επιλύσουμε στο κοινωνικό και στο οικονομικό πεδίο, το οποίο έχει βεβαίως την αντανάκλασή του και στο πολιτικό, που θα ήταν λάθος, στρατηγικό λάθος, να επιχειρήσουμε την ομογενοποίηση όλων αυτών των δυνάμεων. Ίσα-ίσα αποτελεί πλούτο, αν θέλετε, το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνάμεις και βεβαίως εμείς στην αριστερά το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στο ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Το έχουμε αυτό και στο DNA μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε δημιουργήθηκε ως μια συμμαχία στην αρχή δυνάμεων με πολύ διαφορετικές ιστορικές και πολιτικές καταβολές. Με δεδομένο αυτό το οποίο περιγράφεται, για ποιο λόγο εκτιμάτε δεν έχετε βρει ανταπόκριση στο κίνημα αλλαγής μέχρι στιγμής, παρά μόνο βλέπουμε μεμονωμένα στελέχη, μεμονωμένους βουλευτές, ναι. Κάποιοι έγιναν υπουργοί στον τελευταίο ανασχηματισμό. Ναι. Και τι συμβαίνει αυτό? Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, κύριε Πεντηκάρη. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή αναντιστοιχία μεταξύ της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής. Αναντιστοιχία διπλή, θα έλεγα μάλιστα. Αναντιστοιχία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, με το πώς τοποθετούνται οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς πανευρωπαϊκά απέναντι στην ανάγκη δημιουργίας ενός προοδευτικού μετόπου. Απομονωμένη είναι η ηγεσία του Κινάλ από τις άλλες δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, γι' αυτό το λόγο. Αυτό είναι το ένα. Αλλά αναντιστοιχία και μεταξύ της ηγεσίας, εγώ θα έλεγα, του κινήματος αλλαγής και της κοινωνικής βάσης της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, που εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πολιτική διάθεση, αν θέλετε, να υπάρξει αυτή η σύμπτυξη δυνάμεων, να υπάρξει ένα τέτοιο προοδευτικό μέτωπο, γιατί αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που έρχεται από την άλλη πλευρά. Ο Εμίλιος έθεσε ένα θέμα έλευσης υπουργών, υπουργοποίησης στελεχών που προέρχονται από το κίνημα αλλαγής, από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε, πούμε διαφορετικά. Και πιθανότητα έρχονται και άλλοι άριοι στο ευρωψηφοδέλτιο. Και έρχονται και άλλοι στο ευρωψηφοδέλτιο, και όχι μόνο αυτό, γίνεται μια ευρύνη, υπάρχουν ευρύτερες διεργασίες. Αν δει κανείς το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, θα δει πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Μήπως φοβάστε, επειδή είστε ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεστε από τα σπλάχανα της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως φοβάστε τη λεγόμενη πασοκοποίηση του κόμματός σας? Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο φόβο, κύριε Ραβανέ. Υπάρχει αυτή η συζήτηση και υπάρχει αυτή η συζήτηση. Το ξέρω, την παρακολουθώ, αλλά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του ως πολιτικός οργανισμός και ως πολιτικός φορέας, αλλά και την δυνατότητά του να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με άλλους. Αυτό νομίζω πλέον ότι έχει ιστορικά αποδειχτεί. Σε σχέση τώρα με, με αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε, για να μην το αφήσουμε σε εκκρεμότητα, για τα στελέχη τα οποία, για τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν και στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές και λογικό αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι υπάρχουν αυτές οι τεκτονικού χαρακτήρα αλλαγές συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Αυτό βεβαίως να έχει και την αντανάκλασή του και στο κυβερνητικό επίπεδο. Είναι απολύτως λογικό, εφόσον μέσα στην κρίση κατέρευσε ο πάλε ποτέ δικοματισμός, αναδύθηκε μια δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς το 2015 στην διακυβέρνηση της χώρας. Έδωσε αυτή, αν θέλετε, ο μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος τη δυνατότητα για να σπάσουν στεγανά και σύνορα τα οποία υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βεβαίως και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο στελέχωσης της κυβέρνησης έχει τις συνέπειές του. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα και νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία όχι απλώς δεν μας φοβίζει, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία έχει δώσει και στην κυβέρνηση πολλά θετικά στοιχεία. Μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως,
ακούστηκε και κριτική και αντιδράσεις, ότι δηλαδή και ως ένα βαθμό νομίζω ότι δικαιολογείται, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν διαφωνούν με την κατεύθυνση, την γενικότερη κατεύθυνση που μας περιγράψατε, αλλά εκτιμούν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, όπως το αντιλαμβάνομαι, αυτοί που διαφωνούν, ότι ναι, δίνεται μια εντύπωση ότι αυτό γίνεται για υπουργικές θέσεις. Ναι, ναι, δηλαδή όταν αυτό ενδεχομένως η κριτική να ήταν πιο ήπια. Και αν μου επιτρέπετε, είπε μια φράση την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κουρλέτης, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει πολλά για αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό που περιγράφει ο Δημήτρης. Είπε ότι οι ψηφοφόροι, αυτοί οι οποίοι έρχονται στον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν φύγει από το κοινάλι, από άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, δεν θα ήθελαν να δουν κάποια στελέχη για τα οποία στην πραγματικότητα έφυγαν από εκεί. Γιατί... Νομίζω ότι δεν είπε ακριβώς αυτό ο κύριος Κουρλέτης. Αν δεν κάνω λάθος, είπε, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε συμπεριφορές ή πρακτικές για τις οποίες έφυγε όλος αυτός ο κόσμος από το ΠΑΣΟΚ. Και να μην τρομάξει αυτός ο κόσμος. Και να μην τρομάξει αυτός, βεβαίως. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και θα σας πω το εξής. Καταρχάς, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κουτούμπερης, κοιτάξτε να δείτε. Είναι απολύτως δικαιολογημένο, κατά τη γνώμη μου, και εύλογο και θα έλεγα είναι και ευκταίο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και σε κάθε ζωντανό πολιτικό οργανισμό, να γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση όταν έχουμε όλες αυτές τις διεργασίες και όλες αυτές τις εξελίξεις. Εμείς ποτέ στον ΣΥΡΙΖΑ και στο εσωτερικό του κόμματός μας δεν φοβηθήκαμε να κάνουμε μια ανοιχτή, ζωντανή, δημοκρατική συζήτηση, ενίοτε και με αντιπαραθέσεις. Έτσι λειτουργούν τα δημοκρατικά κόμματα, έτσι πρέπει να λειτουργούν, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι για μας, αν θέλετε, και μια κληρονομιά που έχουμε από το παρελθόν, την οποία δεν θέλουμε να την απολέσουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, και αυτό είναι, αν θέλετε, και πολιτικά πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό που είπε και ο κ. Περδικάρης, την αναφορά δηλαδή σε αυτό που είπε ο κ. Κουρλέτης. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν χαράξει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και σαφή πορεία. Και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με το μακεδονικό η θέση μας ήταν απολύτως ξεκάθαρη και την υπερασπιστήκαμε μέχρι τέλους. Στο τι πρέπει να γίνει και ποια πρέπει να είναι η πορεία της χώρας και της ελληνικής οικονομίας μετά την έξοδο από τα μνημόνια, είναι πάρα πολύ σαφής ο δρόμος τον οποίο έχουμε χαράξει και ακολουθούμε. Με αυτήν την έννοια, προφανώς, θεωρώ αυτονόητο και δεδομένο ότι όποιος προσέρχεται και συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια αποδέχεται αυτό το σχέδιο το οποίο εμείς υλοποιούμε όλο αυτό το διάστημα. Και με αυτή την έννοια προφανώς όλα τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν στο εγχείρημα πλέον συμμετέχουν έχοντας ως προϋπόθεση ότι αποδέχονται αυτό τον σχεδιασμό και αυτή την πολιτική. Με αυτή την έννοια δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα εφόσον δεν υπάρχουν βασικές πολιτικές αντιρρήσεις σε αυτή την στρατηγική την οποία έχουμε χαράξει, στη συμμετοχή και στελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους. Η εκτίμησή σας είναι ότι το κοινάλ θα καθίσει κάποια στιγμή στο δύο τραπέζι ή είναι στρατηγική του επιλογή η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ? Και το ακούμε συνέχεια ότι η στρατηγική μας επιλογή, η επιλογή μας είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά, ναι, κύριε Ραβάνε. Εγώ θα έλεγα ότι. Και υπάρχει κόσμο που ρωτάτε γιατί δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Αν επιμείνει σε αυτήν. Περισσότερα σας εννοώ παρά σας χωρίζουν. Αν επιμείνει σε αυτήν την στρατηγική, ναι, η ηγεσία του Κινάλ, το μόνο το οποίο θα επιτύχει είναι η πλήρης εξαφάνιση αυτού του πολιτικού χώρου. Είναι απολύτως δεδομένο ότι στις σημερινές συνθήκες και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με δύο αντιπαραθετικά σχέδια να συγκρούονται στο πεδίο της δημοκρατικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή η λογική των ίσων αποστάσεων, αυτή η προσπάθεια από τη μία να μην ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία αλλά από την άλλη να μιλάει για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά να σέρνεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει πολιτικό, σοβαρό πολιτικό μέλλον. Θα κληθεί πολύ σύντομα η ηγεσία του Κινάλ, όπως έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δυνάμεις της δημοκρατίας, να επιλέξουν τελικά ποιον δρόμο θα βαδίσουν, αν θα είναι ο δρόμος της σύμπλευσης με τις συντηρητικές και ενοφιλελεύθερες δυνάμεις ή αν θα είναι ο δρόμος
της σύμπτυξης ενός προοδευτικού μετόπου με την αριστερά. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν να ρωτήσουν κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε λίγο στα του Υπουργείου σας, γιατί έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της συζήτησής μας στη σημερινή εκπομπή. Είστε έτοιμοι για τις εκλογές του Μαΐου? Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται για τις εταιρείες. Τεχνικά. Τεχνικά πάνω απ' όλα. Κοιτάξτε, είναι υποχρέωσή μας ως Υπουργείο Εσωτερικών να είμαστε απολύτως έτοιμοι για τις λογικές αναμετρήσεις που έχουμε μέσα στο ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Γιατί βεβαίως γνωρίζουμε ότι το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει είναι δύσκολο και τεχνικά μιλώ σε σχέση με τις πολλαπλές κάλπες του Μαΐου του 2019. Και αν προσθεθεί και μία ακόμα, ακόμα πιο δύσκολα. Ακόμα πιο δύσκολα. Και ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα. Είστε έτοιμοι σε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και βουλευτικών εκλογών. Παρά το γεγονός ότι είπατε στην αρχή, η εξάντληση της τετραετίας. Κύριε Ραβανέ, θα είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Η προεργασία η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο όλο το προηγούμενο διάστημα μου δίνει την εικόνα και η δουλειά την οποία κάνουμε βεβαίως τώρα ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Από εκεί και πέρα εμείς θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και τα μέτρα, τα τεχνικά μέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στις εκλογικές αναμετρήσεις. Ξέρετε και αυτό εδώ έχει και την πολιτική του σημασία. Επειδή δυστυχώς ακούστηκαν κάποια στιγμή και από την αντιπολίτευση κάποια σχόλια και κάποιες αιτιάσεις σε σχέση με την εκλογική διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα έχει καταφέρει και αυτό πραγματικά αποτελεί μια στρατηγική κατάκτηση από το 1974 και μετά να αφήσει πίσω της φαινόμενα του παρελθόντος σε σχέση με τις εκλογές τα οποία πλήγωσαν την ελληνική δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι κανένας δεν πρέπει να παίζει με αυτά τα θέματα. Οφείλουν όλοι να δουλέψουμε σοβαρά, έτσι ώστε να μην υπάρχει στο παραμικρό πρόβλημα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας. Αν πάντως συμπέσουν οι εθνικές με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές, αυτό θα αφορά τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών και τις ευρωεκλογές, δηλαδή την 26η Μαΐου, είναι δεδομένο αυτό ότι θα συμβεί, ή μπορεί να δούμε εκπλήξεις σε αυτή την περίπτωση? Όχι, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύουμε είναι το σενάριο, όπως γνωρίζετε, των ταυτόχρονων αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών εκλογών και με την προοπτική οι εθνικές εκλογές να διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, τον Οκτώβριο του 2019. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο αποτελεί σενάριο το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό. Αλλαγές περιμένουμε στην εκλογική νομοθεσία εν όψη των εκλογών, παραδείγματος χάρη στο θέμα. Υπάρχει περίπτωση στην. Το λέει και ο Εμίλιος νωρίτερα. Υπάρχει περίπτωση στις ευρωεκλογές να υπάρξει μεικτό σύστημα, δηλαδή υπάρχουν σενάρια ότι μπορεί να υπάρξει τιμή τρόπο μια επανεφορά του παλιού συστήματος με κάποιους ευρωβουλευτές να εκλέγονται με λίστα και τους υπόλοιπους με σταυρό, όπως είπε και φαντάζομαι. Νομίζω, κύριε Περδικάρη και κύριε Ραβανέ, κύριε Κουκλουμπέρη, ότι οι όποιες αν θέλετε παρεμβάσεις γίνουν στο εκλογικό σύστημα, ήδη εμείς έχουμε καταθέσει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή ως Υπουργείο Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο προχωρά σε μια σειρά από ρυθμίσεις που βελτιώνουν, αν θέλετε, την εκλογική διαδικασία και αποσαφηνίζουν κάποια ζητήματα, τα οποία πράγματι στην νομοθεσία είχαν τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι θα κλείσουν πάρα πολύ γρήγορα αυτές οι εκκρεμότητες, γιατί δεν θα έχουμε προβλήματα και θα μπούμε σε μια προεκλογική διαδικασία, η οποία ως προς το τεχνικό της σκέλος θα είναι απολύτως ομαλή και θα αφήνει το πεδίο ελεύθερο για να υπάρξει ζωντανή πολιτική αντιπαράθεση. Μια τελευταία ερώτηση, άρα δεν έχουμε και πρόβλημα και με τους εκλογικούς καταλόγους, γιατί γράφτηκε και αυτό για την πρώτη Αθήνας, για εγγραφή κάποιων χιλιάδων άλλων ψηφοφόρων κτλ. Αν εγώ καθόμουν κάθε μέρα να απαντάω σε όλα αυτά τα οποία γράφονται σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών, άλλη δουλειά δεν θα έκανα. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Γιατί ακόμα και για την εταιρεία ακούστηκαν πολλά που θα δημιουργήσει εκλογές. Γι' αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα πριν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και με τους εκλογικούς καταλόγους η προθεσμία λίγη 28 Φεβρουαρίου και για τους ετεροδημότες. Έχουμε βγάλει και τις σχετικές ανακοινώσεις και εγκυκλίους. Θα κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα και θα προχωρήσουμε κανονικά στις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας.